την διακομιδή τραυματιών προς το νοσοκομείο, αυτών που χρειάζονταν περαιτέρω περίθαλψη από το χώρο της ασκήσεως. Είναι εύκολη συνεργασία τόσο διαφορετικών φορέων? Εύκολη συνεργασία θα έλεγα ότι δεν είναι, αλλά σε τοπικό επίπεδο οι σχέσεις μας είναι κάτι παραπάνω από καλές, λόγω του ότι υπάρχουν και προσωπικές επαφές, υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και το αποτέλεσμα φαίνεται σήμερα από αυτά που είδατε κι εσείς. Κύριε Τσιχάμη, η πυροσβεστική τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα που παρούσα? Όπως πάντα. Δεν θα ήταν δυνατόν να λείπουμε ούτε από μια τέτοια μεγάλη κλίμακα άσκηση και προσωμείωση φυσικά, ούτως ή άλλως αυτή είναι και η δουλειά και τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν τα αποτελέσματα εξαιρετικά, γιατί αν αναλογιστούμε το πόσοι ήταν αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην άσκηση, πόσοι διαφορετικοί φορείς, πραγματικά θεωρώ ότι τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικά. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν μετά τον καθαρισμό του πλοίου από τον τρομοκράτη ή όπου τυχόν ψυχικά διαταραγμένο ασθενή στην προκειμένη περίπτωση για τον κίνδυνο που υπάρχει μέσα. Μόλις λοιπόν πάρουμε το OK από τη λιμενική αρχή, εμείς επεμβαίνουμε για την κατάσβεση και διάσωση όλων των τραυματιών που υπάρχουν μέσα. Έχουμε μάθει πυροσβεστική σε ανοιχτούς χώρους, σε χερσαίους χώρους. Πόσο δύσκολο είναι μέσα σε πλοίο ή γενικότερα σε κτίρια, σε κλειστούς χώρους? Όχι, απλά τα τελευταία χρόνια λόγω των μέτρων που λαμβάνονται σε αστικούς χώρους και σε αστικές εγκαταστάσεις, έχει μειωθεί αρκετά ο αριθμός των πυρκαγιών. Αλλά βέβαια η εκπαίδευση δική μας και η ετοιμότητα η δική μας είναι είτε σε χρυσαίους χώρους όπως είπατε, είτε και σε κλειστούς, οτιδήποτε μπορεί να προκύψει.